Λίγα εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 951, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, 14ο κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο μέχρι και το 7. Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 951, 14ο κεφάλαιο, 1 έως και 7. Ας μη ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδε μη ήθελα να σας πει, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι να έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρετε και την οδόν εξεύρετε. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρουμε που υπάγεις. Και πώς δυνάμεθα να εξεύρωμε την οδόν, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι οδός και αλήθεια και ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει και από τον ίν γνωρίζετε Αυτόν και είδετε Αυτόν». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας μη λέει ταράτετε καρδία σας, πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Ίσως μερικές φορές να ακούσουμε κάτι ή να δούμε κάτι και να δημιουργηθεί μέσα μας μία ταραχή. Και αυτή η ταραχή να φέρει μέσα αβεβαιότητα, να φέρει φόβο και να φέρει και απιστία κιόλας. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, ας μην λεταράτετε, λέει, η καρδία σας. Πιστεύετε, λέει, στον Θεό και σε με πιστεύετε. Να πιστεύουμε, λέει, στον Θεό και να πιστεύουμε, λέει, στον Ιησού Χριστό. Γιατί άμα πιστεύουμε στον Θεό, τότε δεν θα έχουμε ταραχή μέσα μας. Ό,τι και να δούμε, ό,τι και να ακούσουμε, δεν θα ταραχτεί η καρδιά μας. Γιατί πιστεύουμε στον Θεό. Έχουμε την πίστη, την κρατάμε ακόμα την πίστη. Και πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό, ο οποίος μας αναγέννησε σε ελπίδα ζωντανή, μας βάφτισε με το Πνεύμα του το Άγιον, μας έδωσε χαρίσματα, μας χάρισε εκκλησία, μας χάρισε επιμένα, πρεσβυτέρους, διακόνους. Και αυτό είναι μέγας πλούτος για μας, τους χριστιανούς, να έχουμε μία εκκλησία που να εκπληρεί τα πάντα και να είναι καταφύγιο σε εμάς και να ξέρουμε ότι από εκεί θα έρθει η βοήθειά μας. Και σήμερα το πρωί, αδέρφη, είδα ένα όνειρο και ταράχτηκε η καρδιά μου. Φοβήθηκα και πιστεύω ήταν από τον Κύριο αυτό το όνειρο. Ήμουνα σε μια ταράτσα, σε μια πολυκατοικία, περίπου 10 όροφοι. Γύρω ήταν και άλλες πολυκατοικίες. Και μια πολυκατοικία από την άλλη άπεχε περίπου 50 μέτρα. Πάνω όμως στην ταράτσα, στη σκεπή, δεν ήταν σκεπή, ήταν έτσι, ίσιο, αλλά είχε μια κλίση. Πάνω είχε μια κλίση, το πάτωμα ήταν γυαλιστερό, γλιστρούσε. Και μου λέει κάποιος, έλα ναι, να πηδήξουμε κάτω. Και είπα εντάξει, να πηδήξουμε. Και πήγα να δω το βάθος. Και όταν είδα το βάθος, μου φάνηκε πάρα πολύ και φοβήθηκα. Και λέω, άμα πηδήξω θα σκοτωθώ. Και λέω, δεν θα πηδήξω. Ο άλλος όμως ήταν αποφασισμένος να πηδήξει. Αλλά εγώ φοβήθηκα, λέω, όχι, δεν θα πηδήξω. Θα πεθάνω να πηδήξω. Και ξάπλωσα, γιατί μεταξύ την άκρη της σκεπής είχα περιθώριο 2 μέτρα. Ο άλλος ο άνθρωπος ήταν εδώ στον γκρεμό, έτοιμος να πέσει. Και αυτός ξαπλωτός. Εγώ ήμουν πιο πέρα, αλλά πολύ κοντά. Και γλιστρούσα.
και φοβήθηκα. Ξέρετε τι έκανα? Φώναξα τους αδερφούς μου. Στην ταράτσα δεν υπήρχαν αδερφοί, αλλά φώναξα και παρακάλεσα, είπα αδέρφια, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε να με βοηθήσετε, ελάτε να με τραβήξετε, κάντε αλυσίδα όλοι σας και τραβήξτε με, σας παρακαλώ. Και με ακούσανε και ήρθανε όλα τα αδέρφια και κάνανε αλυσίδα έτσι με τα χέρια και πιάσανε και το δικό μου το χέρι και με τραβήξανε από την άκρη. Από εδώ με τραβήξανε, τραβούσανε, 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 μέχρι που έφτασα σε ένα σημείο ασφαλέστατο. Και μέσα από αυτό τον ύπνο πήρα πολλά μαθήματα. Πρώτον και κύριον, δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε τους αδερφούς και μπορούμε να βασιστούμε στους αδερφούς και να μην κάνουμε κινήσεις επιπόλαιες. Δεν πειράζει. Άμα κάνω βουτιά δεν πειράζει, δεν θα σκοτωθώ. Υπάρχει κίνδυνος όμως. Υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τη ζωή μας. Να μην παρασυρώμαστε. Εμένα μου είπε αυτός, έλα να πηδήξουμε μαζί, εντάξει λέω της. Δεν είχα δει όμως τον κίνδυνο ότι είναι τόσο βαθύ, ε. Ο άλλος μπορεί να σε πει, έλα πάμε κάπου. Πάμε, εντάξει, τι έγινε. Υπάρχει κίνδυνος. Τα πράγματα δεν είναι επιπόλαια. Δεν πειράζει, δεν θα πάθουμε τίποτα. Και να πηδήξω, δεν θα πάθω τίποτα. Άμα κάνουν βουτιά μέσα στον κόσμο, εγώ αυτό κατάλαβα. Η βουτιά αυτή ήταν μέσα στον κόσμο. Άμα κάνω βουτιά μέσα στον κόσμο, θα μείνω στον κόσμο και θα χάσω τη ζωή μου, την αιώνια ζωή που με χάρισε ο Κύριος. Δεν είναι να παίζουμε με τη ζωή μας. Εγώ φοβήθηκα γιατί λέω πώς πλανήθηκα, πώς παρασύρθηκα. Αλλά ευτυχώς που φοβήθηκα και άλλαξα γνώμη και είπα όχι, δεν θα πηδήξω. Πώς ξεχάστηκε η καρδιά μου να πάω στον κόσμο. Να πάω στον κόσμο είναι πολύ επικίνδυνο. Αφού έχω αδερφούς. Δεν είμαι μόνος μου. Αμέσως όταν φώναξε ήρθαν όλα τα αδέρφια. Όλα. Και με τραβήξανε. Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν είμαστε μόνοι μας και δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας, γιατί αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Να χαθούμε. Γι' αυτό ο Κύριος έκανε εκκλησία. Γι' αυτό λέει να έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Γιατί το λέει έτσι? Έχει νόημα. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού έχει νόημα, αδερφέ. Έχει σημασία. Είναι όλα σημαντικά που λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι για μας όλα γραμμένα. Για την ασφάλειά μας. Δεν είναι έτσι τυχαία γραμμένα. Ας μη ταράτετε, λέει, η καρδία σας. Δεν πιστεύουμε στο Θεό. Λέει, πιστεύετε, λέει, στο Θεό. Να πιστεύουμε. Και πάντα να πιστεύουμε στο Θεό. Και πάντα να ελπίζουμε στον Θεό. Εν τη οικία του πατρός μου είναι, λέει, πολλά οικήματα. Ιδεμή ήθελα να σας πει, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι. Και θέλω σας παραλάβει προς εμένα αυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Όπου είναι ο Κύριος, θέλει να είναι και τα παιδιά Του. Όπου είναι ο Πατέρας, θέλει να έχει και τα παιδιά Του. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρεται και την οδόν εξεύρεται. Και λέει ο Θωμάς, Κύριε, δεν ξέρουμε που υπάγεις. Και πώς μπορούμε να ξέρουμε την οδόν? Μερικές φορές μας μιλάει ο Κύριος, αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Πρώτον, δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας μιλάει και δεύτερον, δεν καταλαβαίνουμε μερικές φορές αυτά που μας λέει. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Και λέει ο Κύριος, εγώ, λέει, είμαι ο οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ, λέει, είμαι ο οδός
η αλήθεια και η ζωή. Η ζωή αιώνια που μας την έδωσε και πρέπει να την επιμεληθούμε, δεν πρέπει να την αμελήσουμε, δεν πρέπει να αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία που μας δόθηκε, αλλά να την επιμεληθούμε, να την προσέξουμε, να την φυλάξουμε, να την κρατήσουμε καλά. Εγώ λέμε η οδός, και σε αυτή την οδό μας κάλεσε να περπατήσουμε όλοι μαζί, ο ένας μαζί με τον άλλον. Μία οδό που έχει ανηφόρες, έχει κατηφόρες, στενή και τεθλιμμένη, δεν είναι εύκολη οδό. Αυτή είναι η οδός. Λέει και η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι πουθενά αλλού η αλήθεια, ε. Μου λέει κάποια μαθητευόμενη στη δουλειά, λέει, εγώ πιστεύω, λέει, η οικογένειά μου πιστεύει. Λέει, πολύ ωραία, πού πιστεύετε? Εμείς, λέει, πιστεύουμε στο Κοράνι. Μάλιστα. Δηλαδή, το Κοράνι ποιος το έγραψε? Λέει, το έγραψε ο Μωάμεθ με οδηγία Θεού. Ο Θεός, λέει, τον έλεγε και αυτό το έγραφε. Λέω, εσύ όμως δεν φοράς μαντήλι. Η μητέρα σου φοράει μαντήλι? Η μητέρα μου, λέει, φοράει μαντήλι. Άρα είναι πιο πιστή, ε? Λέει, ναι, είναι πιο πιστή. Το μαντήλι όμως, λέω, πού το πήρατε? Πού το πήραν το μαντήλι? Λέει, δεν ξέρω. Και εγώ πιστεύω ότι το μαντήλι το πήρανε από την Κοινή Διαθήκη. Από εκεί το πήρε ο Μωάμεθ. Πρέπει να έχει κάνει πολλές αντιγραφές από τον Λόγο του Θεού. Και της το είπα. Και λέει, μπορεί, γιατί, λέει, το Κοράνι γράφτηκε, λέει, πόσα χρόνια μετά τον Λόγο του Θεού. Αργότερα ήρθε ο Μωάμεθ και έζησε. Ήδη υπήρχε ο Λόγος του Θεού. Λέω και εμάς, λέει, γυναίκες, στην προσοχή φοράνε τη μαντήλη, τη μαντήλα. Τι λες, μου λέει, σοβαρά? Λέω, βέβαια. Γιατί τελείω ο Λόγος του Θεού και εσείς από εκεί το πήρατε. Αλλά είσαστε στην αλήθεια? Είναι αυτή η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέει, εγώ είμαι, λέει, ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και μία είναι αλήθεια, ε? Δεν είναι δύο, τρεις ή πέντε. Εγώ πάντα πίστευα ότι η αλήθεια είναι μία και κάπου είναι γραμμένη, σε κάποιο βιβλίο. Πρέπει να υπάρχει ένα βιβλίο. Πριν πιστέψω. Και πράγματι είναι αυτό το βιβλίο, ε? Ο Λόγος του Θεού. Και πώς κατάλαβα ότι είναι αυτό το βιβλίο? Γιατί όταν το διάβαζα, κάτι γινόταν μέσα μου. Είχα διαβάσει πολλά βιβλία σχολικά και άλλα διάφορα, αλλά μέσα μου τίποτα δεν γινότανε. Ό,τι βιβλίο έχω διαβάσει, τίποτα. Όταν όμως πήρα το Λόγο του Θεού και άρχισα να το διαβάζω, μέσα μου κάτι γινότανε. Γι' αυτό συνέχισα να το διαβάζω, γιατί ένιωθα ότι κάτι γίνεται μέσα μου. Ο Λόγος του Θεού ενεργεί μέσα στον άνθρωπο και τον αλλάζει τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έφερε στην Εκκλησία Του. Μας μάζεψε τον καθένα από διαφορετικό μέρος, διαφορετική οικογένεια και μας έκανε μία οικογένεια, ε? Οικογένεια του Ιησού Χριστού. Να είμαστε όλοι μαζί. Και έχουμε ένα πατέρα, ε? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να οικοδομούμε ο ένας τον άλλον. Να είμαστε ο ένας για τον άλλον παρόν, ε? Να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον, γιατί χρειαζόμαστε την παρηγορία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παλιά δεν είχαμε, στον κόσμο δεν είχαμε παρηγορία. Μας λέγανε, εντάξει, δεν είσαι ο πρώτος,
Δεν είσαι ο μοναδικός στον κόσμο. Κι άλλοι έχουν πάθει αυτά που παθαίνεις εσύ. Ναι, αυτό όμως δεν είναι παρηγοριά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό να δοξάζουμε τον Κύριο μέρα και νύχτα, να μεριμνούμε για το έργο του Θεού, να έχουμε έτσι μέριμνα μέσα μας, όπως είχε ο Νεεμίας, ενώ ήταν στο παλάτι, αλλά είχε στεναχώρια μέσα του. Στεναχωριόταν για τα αδέρφια του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, ότι όταν ήρθε ένας από τους αδελφούς του, το ρώτησε τι γίνεται με τους υπόλοιπους από την αιχμαλωσία, και του είπαν ότι οι υπόλοιποι που μείνανε είναι, λέει, σε θλίψη μεγάλη και ονειδισμό. Να, μια μεγάλη στεναχωρία. Και το τείχος, λέει, της Ιερουσαλήμ καθηρέθη και οι πύλες αυτής κατεκάφθησαν εν πυρή. Να και άλλη στεναχωρία. Αυτή ήταν η μέρημνα του Νεεμία και η μεγάλη στεναχωρία. Τι γίνεται με τους αδελφούς μου? Τι γίνεται με την Ιερουσαλήμ? Και όταν τα άκουσε αυτά, ξέρετε τι έκανε? Εκάθισα, λέει, και έκλαψα και πένθησα ημέρες. Μέρες πενθούσε και νίστευον και προσευχόμουν ενώπιον του Θεού του ουρανού. Προσευχότανε. Μα ήταν μέσα στο παλάτι. Είχε καλή θέση, είχε τα πάντα. Ωραία, Νεεμία. Άσε τους άλλους, εσύ περνάς καλά. Κι όμως, η αγάπη του προς τον λόγο του Θεού δεν μπορούσε να την βγάλει από μέσα του, ούτε να την ξεχάσει, αλλά είχε μέρημνα, πολύ καλή μέρημνα, και κάνει μια προσευχή και λέει: «Δέομαι, Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων την Διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα εντολάς Αυτού, ας είναι τώρα, λέει, το ου σου προσεκτικόν και οφθαλμή σου ανεωγμένη, για να ακούσεις την προσευχή, λέει, του δούλου σου, την οποίαν ήδη προσεύχομεν ενώπιον σου ημέρα και νύχτα, υπέρ των ιών Ισραήλ των δούλων σου». Ημέρα και νύχτα προσευχόταν ο Νεεμίας, για τον λόγο του Θεού. «Και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία ημαρτήσαμεν εισέ, και εγώ και ο οίκος του πατρός μου ημαρτήσαμε». Όχι μόνο ο λαός, αλλά και εγώ, λέει, και ο οίκος του πατέρα μου. Αμαρτήσαμε. «Όλος διεφθάρημεν ενώπιόν σου και δεν εφυλάξαμε, λέει, τας εντολάς». Δεν φυλάξαμε. «Και τα διατάγματα και τα κρίσεις τας οποίες προσέταξες εις τον δούλο σου τον Μωυσήν». Και τώρα λέει κάτι ωραίο. «Ενθυμήθητη δέομε τον λόγον τον οποίον προσέταξας εις τον δούλο σου τον Μωυσήν». Θυμήσου, λέει, τον λόγον τον οποίον προσέταξες τον Μωυσήν. «Λέγον, εάν γίνεται παραβάτε, εγώ θέλω σε διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Αλλά εάν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε τα εντολάς μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από σας απεριμένη έως των εσχάτων του ουρανού, και εκείθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπον τον οποίον έκλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί». Εδώ ο Νεεμίας τον πιάνει τον Κύριο από το λόγο του. «Ούτε δε είναι δούλοι σου». Στο πολύ μου αρέσει. Αυτή, λέει, Κύριε, είναι δούλοι σου και λαό σου, τους οποίους ελύτρωσας για τη ζυνάμεό σου της μεγάλης και για τη χειρό σου της κρατιάς. «Δέομαι, Κύριε, ας είναι ήδη το ου σου προσεκτικόν εις την προσευχή του δούλου σου και εις την προσευχή των δούλων σου, των θελών των να φοβόνται το όνομά σου
και βούδωσον δέο με τον δούλο σου την ημέραν ταύτην και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου, διότι εγώ λέει ήμουνα ηνοχώος του βασιλέως. Στο βασιλικό παλάτι ήταν ενοχώς, υπηρέτης μπροστά στο βασιλιά και είχε αυτή τη στεναχώρια και κάνει αυτή την ωραία δέηση προς το Θεό. Και ο Θεός ακούει την προσευχή του και απαντάει. Αλλά τι καρδιά έχει ο Νέμιας, τι καρδιά. Να έχουμε κι εμείς τέτοια καρδιά, αγάπη, πολύ αγάπη για τον λαό του Θεού. Και απάντηση έρχεται και λέει «Και εν το μηνύ Νησάν, εν το 24 αρταξέρξου του βασιλέως, όταν ίνος έμπροσθεν, ήταν ίνος έμπροσθεν αυτού και λαβών τον ίνον έδωκα εις τον βασιλέα». Έδωσε τον ίνο στον βασιλέα. Ποτέ λέει δεν είχαν σκυθροπάς ενώπουν αυτού. Ποτέ. Πάντοτε ήταν χαμογελαστός. Αυτή τη φορά ήταν σκυθροπός. Όθεν ο βασιλέας είπε προς εμέ. Το κατάλαβε ο βασιλέας αμέσως. Γιατί λέει το πρόσωπό σου είναι σκυθροπών ενώ λέει εσύ άραστος. Λέει δεν είσαι. Δεν μπορούσε να κρύψει αυτή τη φορά ο Νεεμίας και η στεναχώρια που είχε. Γιατί λέει εσύ σκυθροπός. Τούτο λέει δεν είναι η μη λύπη καρδίας. Έχεις λέει λύπη μέσα στην καρδιά σου και έχει λύπη στην καρδιά του για το λαό του Θεού. Τότε λέει φοβήθην πολύ σφόδρα. Φοβήθηκα πάρα πολύ λέει τότε. Γιατί με κατάλαβε ο βασιλιάς. Και να σας πω κάτι. Είχε εξουσία ο βασιλιάς και να τον θανατώσει ακόμα γιατί δεν χαμογελούσε όπως πάντοτε. Η απάντηση του Θεού προς την προσευχή που έκανε πριν ο Νεεμίας στο Θεό. Γιατί πράγμα λέει κάμεις αίτησιν και προσευχήθην εις τον Θεόν του ουρανού και είπα προς τον βασιλέα. Έκανε προσευχή. Θα έκανε προσευχή από μέσα του. Και θα είπε Κύριε πάρεσε το στόμα μου και μίλησε στον βασιλέα. Εγώ αυτό πιστεύω. Και λέει εάν είναι λέει αρεστόν εις τον βασιλέα και αν ο δούλος σου έβρικε χάριν ενώπιό σου να με πέμψεις εις τον Ιούδαν εις την πόλη των τάφων τον πατέρα μου και να οικοδομήσω αυτήν. Και αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Και ό,τι ζητάμε κατά το θέλημα του Θεού ο Κύριος κάνει αυτό. Αυτό το αίτημα κάνει. Τώρα ο Νεεμίας το βασιλιά ζητάει χάρη. Και πιστεύω είχε πολύ καλή μαρτυρία ο Νεεμίας. Σαν υπηρέτης εκεί μέσα στο παλάτι. Και γι' αυτό βρήκε και χάρη. Και είπε ο βασιλεύς προς εμέ, καθημένης πλησίων αυτού της βασιλίσης, πόσο μακρά θέλεις την πορεία σου και πότε θέλεις επιστρέψει. Και από αυτή την ερώτηση βλέπουμε πόσο σημαντικός ήταν ο Νεεμίας για τον βασιλιά και πόσο ο βασιλιάς τον υπολόγιζε τον Νεεμία. Τον αγαπούσε. Τον ήθελε στο παλάτι του. Και λέει «Και ευαρεστήθη ο βασιλιάς και με έστειλε και έδωκα σε αυτόν προθεσμίαν και είπα προς τον βασιλέα ή αν είναι αρεστούν στον βασιλιά ας με δοθώ σε λέει επιστολές προς τους πέραν του ποταμού επάρχους, διά να μας συμπαραπέμψωσιν έως σου έρθω εις τον Ιούδαν και επιστολή προς τον Ασάφ, τον φύλακα του βασιλικού δάσους, διά να με δώσει ξύλα, να κατασκευάσω τα σπήλα του φρουρίου, του ναού και το τείχος της πόλεως και τον οίκον εις τον οποίο θέλω εισέλθει. Και χάρισεν ο βασιλεύσεις εμεί πάντα κατά την επεμέ αγαθήν χείρα του Θεού μου». Και χάρισε λέει ο βασιλεύς εις εμέ λέει πάντα. Όλα. Ποια. Αυτά που ζήτησα για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Κατά την επεμέ αγαθήν χείρα του Θεού μου. Αφού ήθελε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Είναι δυνατόν ο βασιλιάς να μην του χαρίσει τα πάντα. Είναι δυνατόν. Ήρθαν λοιπόν προς το πέραν του ποταμού επάρχους και έδωκα εις αυτούς τας επιστολάς του βασιλέως.
Είχε δε αποστείλει ο βασιλεύς αρχηγούς δυνάμεως και υπείς μετεμού. Όλα καλά μέχρι τώρα, ε. Έχει τις επιστολές να κάνει αυτό που χρειάζεται. Αλλά λέει, όταν ο Σεναβαλάτ, ο Ορονίτης και ο Τοβίας, ο δούλος, ο Αμμονίτης, άκουσαν τι, ότι θέλει να οικοδομήσει πάλι την Ιερουσαλήμ. Ελπίθησαν κάθε υπερβολή ότι ήρθαν άνθρωπος να ζητήσει το καλό των Υιών Ισραήλ. Λυπήθηκαν ότι ήρθε άνθρωπος να ζητήσει το καλό. Και αυτός που δεν θέλει το καλό της Εκκλησίας είναι ο διάβολος. Και αυτός έχει και τα δικά του τα όργανα. Έχει αυτούς τους υπηρέτες του. Ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας, ρε. Αυτοί λυπήθηκαν κάθε υπερβολή. Τι θα πάει να κάνει καλό αυτός ο Νεμίας? Στεναχώρια, αϊπνίες. Και ήρθαν εις Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί 3 ημέρες. Και σηκώθην τη νύχτα εγώ και λίγοι που ήταν μαζί μου. Και δεν εφανέρωσα εις ουδένα τι είχε βάλει ο Θεός μου εν την καρδία μου να κάμω εις την Ιερουσαλήμ. Δεν το είχε φανερώσει κανένα. Και άλλο κτίνος δεν είτο μετεμού, είμαι το κτίνος επί το οποίο εκαθήμην. Και εξήλθον τη νύχτα δια της πύλης της Φάραγκος και ήρθαν απέναντι της πηγής του Δράκοντος και προς την θύρα της Κοπρίας και παρατήρων τα τείχη της Ιερουσαλήμ τα οποία ήσαν καταγκρεμνισμένα και τα σπήλας αυτής κατηναλωμένας υπό του πυρός. Τα τείχη, λέει, κατακρεμισμένα, οι πύλες, λέει, κατακαμένες και τα παρατηρούσε αυτά όλα ο Νεεμίας τη νύχτα. Έπειτα διέβαινε στην πύλη της πηγής και στην βασιλική κολυμβήθρα και δεν είναι το τόπος για να περάσει το κτίνος το υποκάταμο και ανέβη τη νύχτα δια το χυμάρου και αφού παρατήρησα το τείχος εστράφην και εισήλθον δια της πύλης της Φάραγκος και επέστρεψα. Και όταν τα είδε όλα αυτά, πιστεύω ο Νεεμίας, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Τα τείχη κατακρεμνισμένα, οι πύλες κατακαμένες. Δεν υπάρχει φύλαξη για την Ιερουσαλήμ. Και πρέπει να προσέχουμε τις δικές μας τις πύλες, τα δικά μας τα τείχη, να μην είναι γκρεμισμένα. Να στέκονται στο ύψος που πρέπει να είναι για να φυλάτουμε την ζωή μας. Να μην υπάρχουν ανοίγματα, να μην υπάρχουν τρύπες, να μην είναι πύλες ανοιχτές γιατί καταγαήκανε. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί ο εχθρός πολεμάει και θέλει να γκρεμίσει και τα τείχη μας, να κάψει και τις πύλες και να μας θανατώσει. Αυτός είναι ο σκοπός του. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, αγρυπνείτε. Προσέχετε. Προσεύχεστε. Είναι Λόγος Θεού. Γιατί είμαστε κι εμείς οίκος του Θεού που μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ καλά αυτόν τον ναό, ε. Να προσέχουμε την ψυχή μας, τα βέλη τα πεπειρωμένα που στέλνει ο εχθρός της ψυχής. Να έχουμε την πανοπλία του Θεού, να τη φοράμε. Να έχουμε τα όπλα της δεξιάς και της αριστεράς. Όλα αυτά άμα τα έχουμε, τότε φυλάτουμε καλά την ψυχή μας. Τότε και στον πόλεμο που βρισκόμαστε, στη μάχη που βρισκόμαστε, δεν θα πάθουμε τίποτα. Δεν θα
γκρεμιστούν τα τείχη μας, δεν θα κατακαούν οι πύλες μας, δεν θα πάθουμε ζημιά, αλλά θέλει αγώνα, θέλει φύλαξη. Η φύλαξη εξαρτάται από μας. Να φυλάτουμε καλά την ψυχή μας, να κρατάμε καλά την αιώνια ζωή που μας χάρισε ο Κύριος, να αγαπάμε το λαό του Θεού. Άμα χρειαστεί να κλαίμε για τους αδελφούς, άμα χρειαστεί να προσευχόμαστε για τους αδελφούς, να τους προσέχουμε κατά τη δύναμη την οποία έχουμε, κατά την ανάλογη δύναμη που μας έχει δοθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το ευάρεστο, το αγαθό και το τέλειο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Κύριος να μας ευλογήσει.